Φιλιά. Λοιπόν, η κάμερα είναι αδιάψευστος μάρτυρας και η δική μας ήταν εκεί να καταγράψει την αμήχανη στιγμή που συναντήθηκε η Άντζελα Δημητρίου με τον Γιώργο Τσαλίκη. Θυμίζω πολύ γρήγορα, ήταν να είναι μαζί. Εκείνη αποχώρησε τελευταία στιγμή. Ο Γιώργος σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εμάς είπε ότι όλα γίνανε για τη Μαρκίζα, γιατί ήταν φωτογραφημένη δίπλα-δίπλα. Αυτή για πρώτη φορά μιλάει για το γεγονός και το διαψεύδει. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δούμε τα δευτερόλεπτα που συναντιούνται, πώς εκείνη του γυρνάει το κεφάλι. Αρνείται να φωτογραφηθεί μαζί του και αυτός μένει παγωτό και ιδιαίτερα αμήχανος. Είχες και συνάντηση με την Άντζελα Δημητρίου. Παιδιά, γιατί να το συζητήσουμε αυτό. Σήμερα με έφερε μπροστά στις κάμερες σε πολύ δύσκολη θέση. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να σου λέει ο φωτογράφος να σας δούμε και να λέει όχι και να φεύγει. Είναι άσχημο. Εγώ στη ζωή μου 20 χρόνια καραγκιοζηλίκια δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν θα κάνω τώρα. Είδαμε εδώ και τον Γιώργο Τσαλίκη. Ήταν να συνεργαστείτε. Σε αυτό μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να ρωτήσετε τον επιχειρηματία, όχι τον κύριο Τσαλίκη. Θα σας απαντήσει. Ήταν αλλιώς να γίνει το πλάνο και όλο το κόνσερ και ξαφνικά άλλαξε όλο αυτό. Βγήκαν και είπαν κάποια πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, εντάξει, είναι ψέματα. Αυτό που έχω να πω εγώ στον Γιώργο Τσαλίκη και στο 97-11, να είναι καλά, ο καθένας βρίσκει το δρόμο του. Εγώ, παιδιά, μισό λεπτό. Σας βρήκε. Όχι, ψέματα. Εμάς μας είπανε ότι θα κάνατε ένα guest και δεν σας άρεσε επειδή θα ήταν μισή ώρα μόνο και η θέση της αφήσης. Ότι θα ήσασταν guest εκεί. Όχι, δεν θα ήμουν guest. Θα έκανα δύο προγράμματα συν ένα πρόγραμμα με τον κύριο Τσαλίκη. Ήμουν guest. Να το λήξουμε αυτό, να σας πω ότι ξεκινάω στο Fix. Εσείς πότε ξεκινάτε στο Fix? Τέλος Νοέμβρη. Θα είμαι κριτής στο Just the Two of Us. Είδαμε, είχες και συνάντηση με την Άντζελα Δημητρίου. Παιδιά, γιατί να το συζητήσουμε αυτό. Σήμερα με έφερε μπροστά στις κάμερες σε πολύ δύσκολη θέση. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να σου λέει ο φωτογράφος να σας δούμε και να λέει όχι και να φεύγει. Είναι άσχημο. Εγώ στη ζωή μου 20 χρόνια καραγκιοζηλίκια δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν θα κάνω τώρα. Προς στιγμή λοιπόν αισθάνθηκε αμήχανος, μετά όμως αυτή η αμηχανία του γύρισε σε τρομερό εκνευρισμό και δεν χαρίστηκε στις κάμερες, δηλαδή αποτύπωσε το σκηνικό όπως έγινε. Εγώ τελικά δεν έχω καταλάβει. Εγώ ήμουνα μέσα στο θέατρο, τη σκηνή έξω στις κάμερες δεν την πρόλαβα. Ήταν αδέσεις, τη βλέπει. Τη βλέπω τι έχει γίνει και μάλιστα συζητήθηκε και πάρα πολύ. Γιατί εγώ το κατάλαβα τι συμβαίνει από συζητήσεις και μετά φυσικά είδα τον Γιώργο Τσαλίκη να κάθεται από τη μία πλευρά του θέατρου και την Άντζελα Δημητρίου να κάθεται εκ διαμέτρου αντίθετα από την άλλη πλευρά. Ούτε βλέμμα, γιατί δεν μπορούν να ανταλλάξουν ούτε βλέμμα. Ότι όταν έχει δημιουργηθεί μια ένταση, ένας εκνευρισμός, ένα ζήτημα και ο άλλος κάνει το πρώτο βήμα να έρθει να σε χαιρετήσει μπροστά στις κάμερες. Δεν σου κοστίζει και τίποτα να πεις ένα γεια. Όχι, από τα λεγόμενα της κυρίας Δημητρίου είναι ότι ρωτήστε τον επιχειρηματία. Αυτό, γιατί η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Μπορεί όντως να έχει πρόβλημα με τον επιχειρηματία. Από εκεί να ξεκίνησε, δηλαδή η πηγή του κακού. Αλλά είναι θέμα καλών τρόπων. Δεν έχει τίποτα με τον Τσαλίκη, αυτό μας είπε. Λοιπόν, κάτσε να περιγράψουμε λίγο την εικόνα. Δεν έχει. Είναι η Άντζελα Δημητρίου που έρχεται. Δείτε λίγο την εικόνα, παιδιά, μιλάει από μόνη της. Είναι η Άντζελα Δημητρίου, εκεί μιλάει. Τη βλέπει ο Γιώργος Τσαλίκης. Ως gentleman και έτσι πρέπει ένας άντρας, πάει να την χαιρετήσει. Αυτή τον χαιρετάει πολύ ψυχρά και του γυρνάει το κεφάλι. Και εκείνο έρχεται ένας φωτογράφος, δεν βλέπω καλά ποιος είναι, και λέει να σας δω μαζί. Και λέει αυτή όχι. Και γυρνάει το κεφάλι της. Αυτός μένει παγωτό με τη μαστίχα να τη μασάει και σου λέει τώρα από πού μου ήρθε όλο αυτό. Και μετά αυτή η αμηχανία της στιγμής του γύρισε σε νεύρα και όταν απευθύνθηκε στις κάμερες, λέει πρώτη φορά λέει μου συμβαίνει αυτό, να με φέρει κάποιος σε αμήχανη θέση μπροστά στους φωτογράφους κτλ. Είναι λίγο. Ουσιαστικά τον εκθέτει, τον κάνει ρεζίλια. Δηλαδή δείχνει μια καλή θέληση. Αγένεια. Να τη χαιρετήσει. Παρά απ' την άλλη, όσο και αν αγαπώ τον Γιώργο, επειδή πρέπει να προσεγγίζουμε όλες τις απόψεις και βλέπω δεν το κάνει κάποιος άλλος, να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Μήπως και η Άντζελα σου λέει, χωρίς να ξέρεις τι έγινε πραγματικά, και ενώ είχα πρόβλημα με τον επιχειρηματία, δεν με πήρες να με ρωτήσεις, ανταυτού με έκραξες στην κάμερα του πλεμένου και το happy day. Μου σύρες τα εξαμάξεις ότι έχω κάνει καραγκιοζηλίκια, ότι το κάνω για τη Μαρκίζα και τώρα έρχεσαι να με χαιρετήσεις.
Αναρωτιέμαι. Συγγνώμη, ο Τσαλίκης δεν είπε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της από την πρώτη στιγμή και δεν απάντησε ποτέ, είχε το κλειστό τηλέφωνο. Ότι δεν απαντάει κάποιος, συνεχίζω το δικηγόρο του διαβόλου, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τη δική του πλευρά των γεγονότων. Ωραία, πάρτονε μετά, εξήγησε. Δεν καταλαβαίνω ο επιχειρηματίας τι εξήγησε στον κύριο Τσαλίκη. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά τι έχει γίνει. Ναι. Γιατί κανείς δεν μας εξηγεί τι έχει γίνει. Έλα, Μαράκη. Εξ αρχής ότι η Μαρκίζα είναι ξεκάθαρα θέμα επιχειρηματία. Δηλαδή, αν ο επιχειρηματίας εξ αρχής έβγαζε και για τους δύο μία εισάξια φύσα, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα. Απλά το πρόγραμμα. Το πρόβλημα κάπως έτσι έγινε προσωπικό. Γιατί σου λέει και η Άντζελα από πλευρά της ότι και εσύ, Γιώργο, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να αντιπροτείνεις και για μένα ίσως κάτι καλύτερο ή να μπεις λίγο. Εγώ, Μαράκη, κατάλαβα ότι είναι και θέμα για το ποιος είναι γκέστη. Μπράβο, είναι. Παιδιά, δεν είναι θέμα Μαρκίζας. Εδώ υπήρξε είναι και θέμα Μαρκίζας. Του προγράμματος. Προφανώς. Όταν λέει ο Τσαλίκης ότι η Άντζελα θα έρχονταν ως γκέστ και η Άντζελα λέει ότι πια γκέστ. Εγώ θα είχα δύο προγράμματα συν ένα με τον Τσαλίκη, άρα πάμε στο ανάποδο. Ακριβώς. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ γενικώς είμαι φαν του Γιώργου και το ξέρετε και μου είναι και πάρα πολύ συμπαθής. Απλά προσπαθώ να μπω και στην πλευρά της Άντζελας και να σκεφτώ ότι έχω διασυρθεί στα κανάλια ως προβληματική κομπλεξική που δεν είμαι στη Μαρκίζα και τώρα έρχεσαι να με χαιρετήσει, να μην δεν τρέχει τίποτα. Όχι, θα σου γυρίσω την πλάτη. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Δεν απλά και το 47-11. Κάτσε να ακούσω και τον Κώστα. Για δεν ήρθε. Έτυχε μαζί να μπαίνουν στην είσοδο του θεάτρου. Ευγενικός ο Γιώργος, γιατί από ό,τι βλέπω και διαβάζω τα χέρια του, τη ρωτάει τι κάνεις. Και πάει να τη μιλήσει. Δεν βλέπουμε την απάντηση της Άντζελας που φαντάζομαι είναι μια χαρά. Ο Γιώργος της λέει μπράβο. Και κοιτάζει να πάει μέσα. Υπάρχει το κάλεσμα του φωτογράφου. Εκείνη το αρνείται πεισματικά. Μετά από αυτά που έχουν γίνει, δεν είναι λογικό. Γιατί αν του σταματήσει και μαζί, μπορεί να πέσουν βέβαια και οι δημοσιογράφοι και να πούνε τι έχει γίνει, τι αυτό, ξεκαθαρίστε και αυτό κτλ.